να το καταλάβουν ότι θα συναντήσουν σφοδρή αντίσταση. Δηλαδή, και αντίδραση. Θα το δούμε την ώρα που πρέπει. Έκρηξη του Δημάρχου Κώστα Πελετίδη για τον κυκλοφοριακό αλλά και τα μέτρα που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως είπε, εάν ο ΟΛΠΑ σταθεί εμπόδιο στο θέμα των πάρκινγκ, τότε θα δει γεγονότα που δεν τα περιμένει. Επειδή έχουμε μία διένεξη συνεχόμενη, να μην παρέμβουν και δημιουργήσουν εμπόδια σε αυτή τη διαδικασία που εμείς ακολουθούμε. Αν γίνει αυτό, τότε. Κακό του κεφαλιού τους, τι να πούμε. Τι θα γίνει. Μα αυτό το οποίο λέμε λοιπόν είναι ότι τους προειδοποιήσαμε ότι δεν μπορεί μια πόλη εν ονόματι αυτών που θέλουν να κάνουν business να κάθεται και να παραλύσει γιατί κάποιοι θέλουν άλλα πράγματα. Το σύστημα θα λειτουργήσει στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας. Στην πράσινη ζώνη θα ισχύει μέγιστος χρόνος στάθμευσης 2 ώρων και στην πορτοκαλί 1 ώρα. Το αντίτιμο θα είναι 30 λεπτά και θα πληρώνεται μέσω μιας κάρτας σαν το ξυστό. Θα λειτουργούν 3 πάρκινγκ, ένα στο λιμάνι, ένα στο Γεώργιος Καλετζώτης και ένα τρίτο νότια του φάρου συνολικής χωρητικότητας 760 θέσεων. Αυτή η λύση απαιτεί το να μην οδηγεί κανένας το αυτοκίνητο του μέσα στο κέντρο της πόλης. Διότι περιπέτεια δημιουργούμε ο καθένας όταν φέρνουμε το αυτοκίνητό μας στο κέντρο. Δημιουργήσαμε θέσεις πάρκινγκ στην παραλιακή ζώνη, την οποία χρειάζεται εκεί να πάμε τα αυτοκίνητά μας και εκεί θα τα πάμε. Θα εγκριθούν αυτές οι αποφάσεις από την αποκεντρωμένη διοίκηση να επανέλθουν και ότι πλέον με αυτές τις αποφάσεις κινούμαστε και μπαίνουμε στην εφαρμογή. Άρα ο μήνας Δεκέμβριος είναι μήνας εφαρμογής όλων αυτών των μέτρων που έχουμε πάρει. Τέλος, η στάθμευση θα στοιχίζει 50 λεπτά και ο οδηγός θα έχει δωρεάν μετάβαση και επιστροφή με το λεωφορείο για το κέντρο της πόλης.